Περιγράφει τη στιγμή που έπαθε το ανέβρισμα μέσα στο στούντιο του Αλφα, αλλά και τις αγωνιώδεις στιγμές που ακολούθησαν μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο και να μπει αμέσως στο χειρουργείο. Έδωσε μάχη για τη ζωή του, βγήκε νικητής, αλλά και διαφορετικός άνθρωπος. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, που λίγες μέρες πριν υπέστη διαχωριστικό ανέβρισμα αορτής τη στιγμή που βρισκόταν στο στούντιο του Αλφα, δίνει απόψε μια καθηλωτική συνέντευξη στην εκπομπή Αυτοψία. Τη στιγμή που μιλάει ο Βίτσας, νιώθω μια μαχαιριά. Πολύ δυνατή μαχαιριά, πολύ έντονη και ταυτόχρονα πολύ σύντομη. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Φυσικό είναι να με πανικοβάλει, δηλαδή να πω ότι όπα, εδώ έχουμε κάτι καινούριο, άρα δεν μπορούμε ίσως να κάνουμε υπομονή, να βγάλουμε τη συζήτηση κτλ. Και τους λέω, συγγνώμη, ένιωσα έναν οξύ πόνο. Εδώ 10.000, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένιωσα έναν ισχυρό πόνο στο στήθος. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Είμαι στο πάτωμα, έχω από πάνω μου και τον Βίτσα και τον Λύρα, οι οποίοι μου κάνουν και συντροφιά περιμένοντας το ΕΚΑΒ. Έχεις αισθήσεις σου, τι περνάει και από το κεφάλι σου εκείνη την ώρα? Δεν ξέρω. Mm-hmm. Μπορεί να πάω σπίτι μου, μπορεί να πάω και στο πρώτο νεκροταφείο. Η πίεση μου ήταν στο 3 με 4, δηλαδή δίπλα στο 0, το οποίο σημαίνει ότι ήταν θέμα λίγων λεπτών για να συμβούν μία σειρά από τραγωδίες, από τις οποίες πρέπει να σου πω ο θάνατος δεν ήταν και η σημαντικότερη. Βγαίνουμε στην Εθνική Οδό και σε ένα τέταρτο είμαστε στο Ιπποκράτειο. Ολοκληρώθηκε, Αντώνη, λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα το πολύωρο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος. Κράτησε από τη 1 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα. Ακριβώς 5 ώρες. Ο Δημήτρης Ολυμπεριάδης αισθητικά αποφασίζει ο ίδιος ότι έχει ανέβρισμα, έχει οξύ διαχωρισμό ανεβρίσματος αορτής, ο άρρωστος που βρίσκεται απέναντί του, και ότι ο μόνος τρόπος είναι να το σταματήσουμε αυτό το διαχωρισμό. Τι σου μάθε αυτή η ιστορία? Αυτό το πολύ κλισέ ότι μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα πάρω φωτιά τόσο εύκολα πια για τόσο μικρά πράγματα. Ναι, ανακοστολογείς. Ήμουνα πολύ ευσυγκίνητος. Εκείνες τις ώρες νομίζω έβαζα τα κλάματα. Έχω κλάψει πολύ περισσότερο από ότι έχω κλάψει σε όλη μου τη ζωή. Πάμε να αλλάξουμε.